Οι εργαζόμενοι στους Δήμους, μέλη της ΠΟΕΟΤΑ, έχουν καταλάβει το γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και ένας από τους καταληψίες κάθεται στην υπουργική καρέκλα και αντιδράει με τον τρόπο που βλέπετε στην επίσπευση των διαδικασιών εφεδρείας. Οι καταληψίες ζητούν να συναντηθούν με τον Υπουργό Τάσο Γιαννίτση και ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ δίνει με λίγα λόγια το στίγμα των προθέσεών τους. Εμείς δηλώνουμε αποφασισμένοι, όσο και τα μέτρα της κυβέρνησης και της Τρόικα να επιβαρύνουν τη τσέπη μας, δηλώνουμε αποφασισμένοι με οποιαδήποτε μορφή κινητοποίηση να μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους. Από εδώ και πέρα θα είμαστε ο εφιάλτης τους. Λίγο αργότερα ήρθε η αντιπρόταση του Υπουργείου. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών τους πρότεινε να γίνει ένα ραντεβού με τον Υπουργό το πρωί της Τετάρτης και η πρόταση έγινε δεκτή. Δεν κινδυνεύει καμία θέση εργασίας, ακριβώς το αντίθετο. Δεν κινδυνεύει από καμιά στηρίχνωση αυτοδιοίκηση, ακριβώς το αντίθετο. Και μιλάω για τομείς στους οποίους έχω την ευθύνη, μάλιστα και την αρμοδιότητα. Η κατάληψη έληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, με τους εργαζόμενους στους Δήμους να προειδοποιούν για ανάλογες κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν εισακουστούν από τον Υπουργό τα αιτήματά τους.